Έχω μία παρέα εδώ και ξεκινήσαμε ήδη τη συζήτηση. Θέλω να τους καλησπερίσω. Είναι ο κύριος Χαραλάμπου Τσουρικίδης, ο πρόεδρος των Οψώ Μεθέης Φιλίππους και εμπνευστής πολλών πραγμάτων. Και ο Νίκος ο Δαλιανάκης, ο οποίος είναι... Καλά δεν το λέω, Νίκο. Ναι, καλησπέρα. Ο οποίος είναι δικηγόρος βέβαια των Οψώμεθα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνωρίζω. Καλησπέρα, και εγώ χαίρομαι. Η πρώτη μας επαφή. Πρώτη φορά, ναι. Το ζητάω από τον κύριο Τσουρικίδη και το ζητάω εδώ και πολλά χρόνια. Θέλουμε τα παιδιά που βρίσκονται μέσα στους Οψώμεθα να είναι μπροστά στην κάμερα και να τους γνωρίζει ο κόσμος. Γι' αυτό και εγώ θα εγκαταλείψω πια τη διαδικασία. Βιάζεσαι. Θα έχουν πάρα πολύ. Βιάζεσαι. Εντάξει. Σε βλέπω. Βιάζεσαι πολύ. Δεν ξέρω γιατί βιάζεσαι. Ενώ υπάρχουν πολύ μεγάλα ακόμα περιθώρια για να βγαίνεις μπροστά και να μαλώνεις μαζί μου έτσι. Και έτσι πρέπει. Μην γελάς καθόλου. Έτσι πρέπει. Γιατί μόνο τότε ένας άνθρωπος είναι δυνατός όταν αντιδρά και η αντίδραση φέρνει καλό αποτέλεσμα για τη νέα γενιά. Εξού και βάζω το ακριβώς. Λοιπόν, όλα αυτά θα σας τα μεταφέρω για το τι ακριβώς αναφέρουμε. Μπάμπη Τσουρικίδη, τον αγαπώ, να τον ακούτε πάρα πολύ, όλοι σας. Τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε και τον προσέχουμε. Μας προσέχει και τον προσέχουμε. Είναι μια σχέση αγάπης, αγάπης και δημιουργικότητας. Λοιπόν, για πάμε τώρα να πούμε τα δικά μας εδώ. Βλέπεις, σου το στυλό στέλνει. Λοιπόν, Πάρκο Φιλίππων, είμαι κοντά σας από το 2018. Και έχω δει τον Μπάμπη να ρίχνει την ψυχή του σε όλο αυτό και την αγάπη του. Αυτό που ξέρω είναι ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να διαχειριστώ κάτι πολύ δύσκολο, να κρατήσω τις ισορροπίες, όμως πρέπει να μου μεταφέρεις όλα αυτά που έχουν συμβεί, όλα αυτά τα οποία είναι για το καλό της κοινωνίας μας. Και μέσα από αυτές τις κινήσεις, το μόνο που θέλουμε, το ξαναλέω, το μόνο που θέλουμε είναι να πάμε μπροστά. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από το πάρκο των Φιλίππων, από την έμπνευση αυτή και τι ακριβώς συνέβη στην τελευταία συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αμφίπολη, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς, στην Αμφίπολη έγινε. Στο κέντρο. Ναι, ωραία. Θα ξεκινήσει ο. Θα ξεκινήσω με κάτι πολύ απλό. Καταρχήν, θα ξεκινήσω από το τι έγινε στην Αμφίπολη, ή μάλλον λέγεται ότι έγινε. Για μένα είναι μια ιστορική στιγμή αυτή, την οποία θα ήθελα να πω ότι θα ήθελα να διαμορφωθεί έτσι όπως κυλούσε από τους Οψώμεθα, καλώντας όλους αυτούς και κυρίως τους πολύ σημαντικούς πυλώνες ανάπτυξης της περιοχής, που είναι αυτοί που όφυλαν ή οφείλουν να ενεργοποιούν, να βλέπουν τα ενεργά κομμάτια της κοινωνίας και να συμπαραστέκονται, να τα βοηθάνε. Εμείς, από τότε που γεννηθήκαμε, που υπάρχουμε, θέλαμε να δημιουργήσουμε μια τεράστια ομπρέλα δικτύων δημιουργικής φιλίας, όπως τα ονομάζουμε, με όλους. Και δεν αποκλείσαμε ποτέ κανέναν, δεν έχουμε συναγωνισμούς. Δεν πηγαίνουμε με κανέναν να πούμε εμείς είμαστε καλύτεροι ή χειρότεροι. Και αυτό το καλλιέργησαν πάρα πολύ καλά όλοι οι νέοι, οι οποίοι συντάχθηκαν κάτω από αυτό το όνειρο. Ποιο ήταν το όνειρο? Να μαζευτούν όλοι εκείνοι οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν δυσανασχετήσει στις κοινωνίες τους, χαρακτηρίζοντας τους γονείς τους, τις προηγούμενες γενιές, ως γενιές οι οποίες ήσαν καλοπερασάκηδες και δεν κοίταξαν το μέλλον και των παιδιών τους, αλλά ούτε και το δικό τους. Και γι' αυτό η κοινωνία έφτασε αυτά τα σημεία που έφτασε. Τα παιδιά αυτά αποφάσισαν λοιπόν, γύρω από αυτό το όνειρο, να συμβάλλουν να αλλάξει αυτό το σύστημα, αυτός ο τρόπος σκέψης και αντίληψης. Από το εγώ του να γίνει μια συλλογική, δημιουργική πρόταση. Και έτσι ξεκίνησε να οργώνει όλη αυτή την περιοχή μέχρι το Στριμώνα, αρκεί να σας πούμε ότι έχουμε περπατήσει τόσο πολύ, που ο καθένας μας έχει τεράστιες, πάρα πολλές εικόνες σε όλα τα διαστήματα του χρόνου. Ο ήλιος από τη στιγμή που ξεκινάει, μπορούμε να σας πούμε, και εγώ αρκετά σημεία να σας πω, που ο ήλιος αφήνει την περισσότερη του σκιά από την πλευρά του Παγκαίου και από την πλευρά του Μενικίου και από την πλευρά του Παγκαίου Φαλακρού κτλ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι γνωρίζουμε που η γη σε κάθε σημείο αναζητά, περιμένει μια στιγμή για να ζεσταθεί από τον ηλιά τώρα. Όταν γνωρίζουμε τέτοιες λεπτομέρειες, τις οποίες έχουμε περπατήσει και
απορούσαμε ότι αυτός ο τόπος πώς από τους ελληνικούς χρόνους μέχρι σήμερα έζησε ενωμένος και δημιούργησε όλα αυτά τα 8.500 χρόνια ιστορίας και δημιούργησε έναν ανεπανάληπτο πολιτισμό και γι' αυτό υπάρχουν δύο τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία θα πρέπει πραγματικά να παγκόσμια όμως, δεν μιλάμε για τοπικά γεγονότα. Ένας τόπος λοιπόν και με έναν διάδρομο, αυτό που ονομάζουμε εμείς σποδηλική στήλη της περιοχής που μελετάμε, είναι η αρχαία Εγνατία Οδός. Κατά μήκος αυτής που είναι γύρω στα 70-75 χιλιόμετρα, είναι το ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια που είναι μέσα στην περιοχή μας. Της Εγνατίας αυτής συνεχούς. Και μάλιστα σε ορισμένα σημεία έχουμε ανακαλύψει, την έχουμε περπατήσει. Είναι άθικτη σε ορισμένα σημεία και στην περιοχή Ροδολίβους, παραδείγματος χάρη. Και συνεργαστήκαμε με ένα σωρό, και λέω ένα σωρό γιατί σε αυτό το δάκτυλο τα ξεπερνάει, πανεπιστήμια εξωτερικά, αλλά και πολλά κολέγια τα οποία εγώ προσωπικά ξεναγούσα κατά μήκος αυτού. Μιλάμε από τότε που είμαι στο γυμνάσιο. Αυτά νέα παιδιά, επιστήμονες, για να το βάλω, τα οποία πρέπει να ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη έρευνα για να αναπτύξουν. Ασχολούνται. Τώρα, εδώ γεννήθηκε ένα ερώτημα με την παρουσία στο σημείο της Αμφίπολης. Προέκυψε, παρά το ότι φάνηκε ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε ή να είμαστε μέσα στον διαχειριστικό φορέα που πρέπει να διαμορφωθεί και το επικαλούμαστε από πάρα πολύ καιρό. Αισθάνονται και οι νέοι επιστήμονες, αλλά και εγώ προσωπικά, ότι ενώ φαίνεται να υπάρχουμε ή να μας προτείνουν στο διαχειριστικό φορέα, ότι ο χρόνος θα λιώσει αυτά τα πράγματα. Γιατί? Γιατί εμείς λειτουργούμε αντισυστημικά. Τι σημαίνει αντισυστημικά? Το συλλογικό δεν γίνεται κατανοητό στο σημερινό τρόπο εργασίας της ελληνικής διοίκησης. Θέλουν ξεχωριστά άτομα. Εσύ, εσύ, εσύ κτλ. Εμείς είμαστε ένας φορέας, ένας οργανισμός που λειτουργεί συλλογικά και επικοινωνεί με κάθε είδους ανάγκη των πολιτών. Είμαστε η βάση. Και ενώ άρχισε να ενεργοποιείται αυτό το σύστημα δημιουργώντας δίκτυα φιλίας με πολιτικούς συλλόγους, με, όπως είπαμε, μουσεία που έχουμε. Είναι σπάνιος τόπος που έχει και τόσα μουσεία, λαογραφικά, ιστορικά κτλ. Που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε δίκτυα. Ξαφνικά δηλαδή, ενώ υπάρχει μια ροή σε όλα αυτά τα πράγματα, έρχονται από πάνω και μας λένε το κάνουμε εμείς. Έτσι έγινε αντιληπτό. Και αυτό, ξέρεις, δημιουργήσε ένα πρόβλημα στο όνειρό μας. Όχι ότι εμείς ερχόμαστε σε αντίθεση με όλα αυτά που γίνονται. Η μεγαλύτερη χαρά που ένιωσα είναι η συνάντηση στην Αμφίπολη. Απλά ήθελα, επιθυμούσα πάρα πολύ αυτή να είναι πρωτοβουλία των νέων ανθρώπων, ώστε να αισθανθούν ότι πραγματικά έκαναν τομή στην ιστορία. Και να είναι από κάτω και να λένε εμείς θα σας βοηθήσουμε. Εμείς είμαστε μαζί σας. Ό,τι ανάγκη έχετε είμαστε κοντά σας. Αυτό δεν έγινε. Και όταν βλέπεις παίρνουν την πρωτοβουλία από τα χέρια σου τη στιγμή που το σκέφτεσαι αυτό το πράγμα, τότε τι κάνεις? Δακρύζεις. Με έναν πόνο τέτοιον καρδιάς, ψυχής, και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Σκεφτόμουν κάποια στιγμή να φύγω ή να μην φύγω. Και πετάχθηκε η διευθύντριά μας, η οποία δημιούργησε έναν λόγο που προφανώς επικοινώνησε περισσότερο, γιατί εγώ προσωπικά, παρά το ότι γνώριζα όλα αυτά τα πράγματα, και επίσης έναν λόγο υπερασπιστικό. Όλων αυτών που είπε, και αν κατηγορηθεί, και όποιος τολμήσει να κατηγορήσει, κάνει λάθος. Διότι υπερασπίστηκε το λόγο τους και πρέπει να χαίρονται όλοι αυτοί, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, περιφερειάρχες, αναπτυξιακές, γιατί υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία διεκδικούν τη ζωή και το μέλλον του τόπου. Και έτσι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω αν πρέπει να γίνει έτσι. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να σταθούμε και όχι να πολεμήσουμε. Γιατί βγάλαμε τώρα στις εφημερίδες. Δεν είναι πόλεμος αυτός. Όχι, είναι έκφραση αγωνίες
με τον τρόπο που πιθανόν δεν θα το ήθελαν οι αναπτυξιακές, αλλά το ήθελαν είναι οι άνθρωποι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, αυτό είναι ο τρόπο με τον οποίο. Να πω το εξής και θα απευθυνθώ και στον Νίκο. Καταρχάς, οι οψιόμαθα εις Φιλίππους δεν θα σταματήσουν ποτέ. Σε κανένα όνομα και σε κανένα brand. Το ξέρεις καλύτερα από μένα. Νίκο, σε αυτό θέλω να εστιάσουμε. Και δεύτερον, επειδή όλα αυτά που συνέβησαν στην Αμφίπολη ουσιαστικά μου δείχνουν ότι το πρόβλημα είναι κάπου αλλού, θέλω λίγο να μας το μεταφέρεις και όσον αφορά το διαχειριστικό φορέα, αλλά και το τι θέλεις να μεταφέρεις σε αυτούς που μας ακούν. Ωραία. Νίκο, διακόπτω ένα πράγμα. Βέβαια, ό,τι θες, Πρόεδρε. Ενώ θα ολοκληρώνονταν το θέμα του διαχειριστικού φορέα, επειδή μίλησε τελευταία, δόθηκε ο λόγος στη διευθύντριά μας, μίλησε τελευταία, δημιουργήθηκε μια κατάσταση λίγο άναυδων κραυγών. Και πολιτικά, ο δήμαρχος της Αμφίπολης, τον οποίο θέλω να πάω να το βρω, βρήκε την εύκολη λύση. Αυτή η πολιτικάντικη προσέγγιση. Δηλαδή, είπε, αφού είδε φασαρία εκεί, αντί να αφήσει να λυθεί το πρόβλημα, είπε, δεν πάμε να φάμε ψάρια. Εντάξει, αυτό δεν είναι λύση. Δεν είναι κατηγορό αυτό. Είναι λάθος παρέμβαση. Θα πάω και να του μιλήσω. Το θέμα είναι να βγει άκρια, Νικό, από δύο θέματα τα οποία τελικά δεν ξέρω αν αυτά θα θεωρηθούν και θα περάσουν στην πράξη. Έτσι καταλαβαίνω, Μπάμπη. Για πες μας λίγο, Νικό. Λοιπόν, πάνω σε, να συνεχίσω και στο λόγο του Μπάμπη, να το θέσω λίγο πιο απλά και για τον κόσμο. Ναι. Οι οψιόμεθα από την αρχή της δημιουργίας τους έχουμε επικοινωνία με τους ανθρώπους του Πάρκου Φιλίππων, όπως το ονομάζουμε, με τις επιχειρήσεις του Πάρκου Φιλίππων, με τους συλλόγους του Πάρκου Φιλίππων, με όλους τους δημάρχους του Πάρκου Φιλίππων και με τις αναπτυξιακές. Με όλους δηλαδή, όχι μόνο με τη βάση, με όλους τους ανθρώπους. Από την αρχή της δημιουργίας των οψιόμεθα μέχρι και σήμερα, μέχρι και τώρα που μιλάμε, είμαστε συνεχώς σε επικοινωνία με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Από πολύ χαμηλά, από τον γείτονα μέχρι και τους δημάρχους και τις αναπτυξιακές. Ο στόχος μας πάντα ήταν η ενότητα. Αυτό το αποδεικνύουν όλες μας οι δράσεις που καλύπτουν όλο το Πάρκο Φιλίππων. Από εκεί πέρα έχουμε κάνει συναντήσεις με τις αναπτυξιακές και τις τρεις αναπτυξιακές. Με δική μας πρωτοβουλία έγινε μια συνάντηση στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων με 8 δημάρχους, οι οποίοι κάτσαν σε ένα τραπέζι όλοι μαζί, με δικό μας κάλεσμα. Δηλαδή, μας κατηγορούν ότι προσπαθούμε να διασπάσουμε αυτή την ενότητα και ότι τροπιλίζουμε αυτή την προσπάθεια. Αντιθέτως, εμάς στόχος μας είναι πάντα η ενότητα. Από εκεί και πέρα, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και να αντιδράσουμε και να βγούμε και δημοσίως με δελτία τύπου κλπ, ήταν το ίστατο όπλο μας, ας πούμε. Δεν είχαμε κάτι άλλο να κάνουμε. Μιλήσαμε επανειλημμένα με όλους, στείλαμε επιστολές προσωπικές ενότητες και στους δημάρχους αναπτυξιακές πριν βγούμε δημοσίως. Δεν είχαμε άλλη λύση από το να θέσουμε κάποια ερωτήματα δημοσίως όσον αφορά την πορεία του Πάρκου Φιλίππων. Η αιχμή του δόρατος αφορά τον διαχειριστικό φορέα και την ονομασία του μπραντ. Έτσι δεν είναι? Το μπραντ και το όνομα αυτό που τέθηκε ήταν το αποκορύφωμα, νομίζω. Δηλαδή, πήγαμε σε μια συνάντηση, εμφανίστηκε ένα όνομα καινούριο σε εμάς, το οποίο δεν ερωτηθήκαμε ποτέ, ούτε εμείς, ούτε κοινωνία, ούτε κανένας. Δηλαδή, κανένας άνθρωπος από όσους μιλάμε εμείς δεν ήξερε για αυτό το όνομα. Εμφανίστηκε ένα όνομα. Από εκεί και πέρα περιμέναν από εμάς και από όλους να το χειροκροτήσουμε. Βέβαια, να το χειροκροτήσουμε, αλλά από εκεί και πέρα να ερωτηθούμε και να θέσουμε και κάποια ερωτήματα. Δεν μπορούν να σου εμφανίζουν ένα όνομα χωρίς να έχεις προετοιμαστεί γι' αυτό και να περιμένουν να το αποδεχτείς χωρίς καμία αντίδραση. Μελέτες υπάρχουν σε αυτό? Αυτό το βασικό ερώτημα που θέσαμε εμείς στη συνάντηση αυτή είναι: υπάρχει μελέτη για αυτό το όνομα του branding για να βγει? Για να βγει ένα όνομα, πρέπει να υπάρξουν διαβουλεύσεις με την κοινωνία, να ερωτηθούν διάφοροι άνθρωποι και πάνω σε αυτή τη μελέτη και τεκμηρίωση να πούμε ότι βγήκε ένα όνομα το οποίο το όνομα δεν είναι απλά ένα όνομα. Υπάρχει ένα site, υπάρχει προώθηση αυτού του ονόματος. Δεν είναι κάτι τόσο απλό, δεν είναι ένα όνομα δηλαδή. Γιατί απορρίφθηκε το Πάρκο Φιλίππων? Το Πάρκο Φιλίππων δεν ξέρω γιατί απορρίφθηκε. Πιθανώς αν υπήρχε μια μελέτη να μας έλεγε γιατί απορρίφθηκε το Πάρκο Φιλίππων. Εμείς επανειλημμένα υπάρχει μελέτη. Από ό,τι μας είπανε, τουλάχιστον δεν υπάρχει μελέτη. Γιατί όσες φορές το ζητήσαμε, δεν εμφανίστηκε κάποια μελέτη. Και αφού λες όλα αυτά και δεν υπάρχει διαβούλευση, συγκατάθεση, γιατί εμφανίστηκε αυτό το όνομα? Και εκτός αυτό, δεν δεχτήκανε και ο Μπάμπης και κάποιες ενστάσεις να υπάρχουν επί αυτού του ονόματος. Και όχι μόνο οι οψιόμεθα, και άλλοι άνθρωποι στη συνάντηση, που δεν θέλω να το πω, θέσανε ζητήματα για αυτό το όνομα, αλλά η συζήτηση έληξε άδοξα. Δηλαδή, δεν μπορούν να έρχονται και να εμφανίζουν ένα όνομα και να μην περιμένουν να το συζητήσουμε τουλάχιστον. Δεν υπήρχε συζήτηση απόφαση για αυτό το όνομα. Ούτε απόφαση είχε βγει οριστική γι' αυτό. Είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε ή σας αποφασίστηκε? Δεν έγινε ακριβώς έτσι, γιατί υπάρχει στο σελίδα, υπάρχει σελίδα στο Facebook, στο Instagram, στο σελίδα. Βέβαια, βέβαια.
παρουσιάστηκε επίσημα από την εταιρεία που το δημιούργησε. Και να το πούμε και αυτό, ότι και στη συνάντηση, ότι εμείς καλεστήκαμε, είμαστε ο μοναδικός οργανισμός που καλέστηκε πέρα από δημάρχους στη συνάντηση αυτή. Και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Και τους ευχαριστούμε γι' αυτό, βέβαια. Αλλά όπως υπόθηκε από πολλούς ανθρώπους εκεί πέρα και από τον κύριο Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχη Καβάλα, τον κύριο Μαρκόπουλο και από πολλούς άλλους ανθρώπους εκεί πέρα, ήταν αναμφισβήτητος ο ρόλος των οψόμεθα στο πάρκο Φιλίππων. Πάνω σε μια δική μας ιδέα βασίστηκε, την οποία βέβαια δεν θέλουμε να είμαστε οι μοναδικοί που να την οικειοποιηθούμε, αλλά έχουμε αγάπη και αγωνία για το πώς θα υλοποιηθεί. Από εκεί και πέρα, και στο θέμα του ονόματος ακόμα, εμείς δεν έχουμε κάποιο κόλλημα ιδιαίτερο με το όνομα Πάρκο Φιλίππων. Αν θέλουν να φέρουν ένα άλλο όνομα, να το φέρουν. Αλλά να έρθει τεκμηριωμένα, να γίνουν διαβουλεύσεις, να γίνουν συζητήσεις, να ακουστούν οι νέοι άνθρωποι, να ακουστούν οι εμπνευστές του Πάρκου Φιλίππων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε όλη αυτή τη συνάντηση, ακόμα και στα δελτία τύπου που βγήκανε και στο λόγο πάνω των ανθρώπων που μιλάνε, το Πάρκο Φιλίππων συνεχίζει να αναφέρεται. Δεν ξεχνιέται το Πάρκο Φιλίππων. Γι' αυτόν τον λόγο και πολλές φορές και οι ίδιοι και οι δήμαρχοι και οι αναπτυξιακές μπερδεύονται και το χρησιμοποιούν και το Πάρκο Φιλίππων σαν όνομα. Δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε αυτό το όνομα. Αλλά ακόμα και να θέλουμε να το παραβλέψουμε, να γίνει μια μελέτη. Εντάξει, εν έτη 2024 ξέρουμε ότι θα πει marketing, ξέρουμε ότι θα πει προώθηση ενός τουριστικού προϊόντος και όχι μόνο τουριστικού. Να γίνει κάποια μελέτη σε αυτό το πράγμα. Τώρα, αν μου επιτρέπετε να συνεχίσω και λίγο ακόμα και σε ένα άλλο επίπεδο όσον αφορά το φορέα. Ναι, βέβαια. Με πιέζουν για ειδήσεις. Ήταν η πρώτη μας αναγνωριστική. Εγώ από να πω εντάχει μόνο και τον οργανισμό. Θα τον έχω τον Νίκο πάλι μαζί μου. Πολύ ωραία. Καταρχήν για την ονομασία. Ναι. Από μόνο του αυτό είναι ένα φυσικό περιβάλλον πολύ μεγάλης περιβαλλοντικής αξίας. Απλά έχει καταστραφεί ένα μεγάλο του μέρος και θα μπορούσε να ονομαστεί αντί για εκείνο, θα μπορούσε να συζητηθεί και για Natural Park. Ναι. Δηλαδή, να αλλάξει ένα λεπτό μόνο. Όχι να αλλάξει. Λέω ένα σωρό πράγματα μπορούν να τεθούν. Να τεθούν άλλοι. Όσον αφορά το φορέα διαχείρισης, τον οργανισμό. Πολύ γρήγορα θα το πω και το συζητήσουμε βέβαια και άλλη φορά. Τον οργανισμό διαχείρισης ενός τουριστικού προϊόντος. Είναι με ένα νέο νόμο του 48-75 του 2021 ένας φορέας. Βέβαια, εκεί μπορούν να συμμετέχουν και οι ψώμεθα. Μπορούν να συμμετέχουν οι ΟΤΑ, οι επιχειρήσεις, οργανώσεις όπως η δική μας. Έχουμε καλεστεί και να συμμετέχουμε σε αυτό. Και θέλουμε να συμμετέχουμε και θα συμμετέχουμε. Από εκεί και πέρα όμως, δεν μπορούμε να μην παραβλέψουμε και να επισημάνουμε κάποια λάθη που γίνονται. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε σε αυτόν τον φορέα και σε ό,τι μας φέρουν να λέμε ναι. Είμαστε εδώ πέρα για να συζητούμε, να λέμε τα προβλήματα. Και όταν ξεκινάμε, μας καλούν και μας επενούν και μας θέλουν να είμαστε εκεί πρωτοπόροι και να συμμετέχουμε σε αυτό. Και όταν λέμε εμείς, είμαστε και όλοι οι άνθρωποι που συμμετέχουν στο ψώμεθα, όλοι οι επιστήμονες, οι νέοι που μένουν εδώ, αλλά και οι φορείς που μας στηρίζουν και η κοινωνία η ίδια που μας στηρίζει. Θέλουμε να έχουμε λόγο σε αυτό. Και όχι ότι μας φέρουν να λέμε ναι, χωρίς καμία ένσταση και αντίδραση και συζήτηση. Μία λέξη. Ευχαριστώ πολύ. Μία λέξη. Ευχαριστώ, καλέ μου. Ότι δεν είναι μόνο οι νέοι που υπάρχουν εδώ. Μαζί τα είναι πολλές φορές κατάλογο και ιδίως ο Μανώλης, ο Χατζόπουλος, ο κύριος Χατζόπουλος, θέλει κατάλογο ονομάτων, θεωρώντας ότι εμείς απλά δεν δίνουμε ονόματα με αυτόν τον τρόπο και πρέπει να ξέρουν ότι οι περισσότεροι είναι στο Άμστερνταμ και στη Γερμανία. Έχουμε τηλεδιασκέψη. Καβαλιώτες βέβαια. Όλοι αυτοί καβαλιώτες. Έχουμε μανία με την Καβάλα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, και τη Δράμα και τις Εύες. Τον Νίκο καβάλι. Τον κρατάω. Θα είμαστε κάθε εβδομάδα και θα αναλύουμε πολλά πράγματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Είσαι δυνατός. Πάνε μπροστά. Εντάξει.